στο OK τώρα. Οπα. Ότι μιλώσατε μαζί. Ότι σε παρακολουθούσε. Σε έπαιρνε από πίσω. Σε ζήλευε του σκοτωμού. Ναι. Και νίκιαζε ταξί το οποίο πήγαινε από πίσω και την πατάει σε ένα φανάρι. Ε, και έρχεται το ταξί και κάθεται δίπλα. Όχι, δεν έγινε έτσι. Δεν ξέρω πώς το λέγει. Ναι, ότι ο Δάνης το αμάξι πίσω, εγώ με το ταξί. Εσύ με το αμάξι από πίσω, εγώ με το ταξί. Κατεβαίνει το αυτοκίνητο, έρχεται στο ταξί και μου λέει τι κάνεις, μου δεν τρέπεσαι. Ναι, και το έκανα κάπως αλλιώς. Δηλαδή άφησα κατέβηκε και την περίμενα να βγει στη γωνία. Γιατί σου είπα καλησπέρα. Δηλαδή το που βγήκε και πήγε στη γωνία. Με πια στα γέλια, τι πράγματα. Και τι πιάνε δέστα τη μύρια. Άστο, αυτό το έδειξε χαριτωμένα, ερωτικά. Αυτά μετά είχαμε άλλες συνέχειες, ξέρεις. Ναι, ναι. Γιατί να μην το κάνω, λέει εδώ. Γιατί να μην το κάνω. Σπάει έτσι πως τη βλέπω σε περσόνα. Ναι, τις πάνε και άλλα. Να κάνει την κουφή, τάχα, δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, ναι. Ήταν μονοπλευρό. Δηλαδή η Μύρκα στη συνέντευξη το λέει ότι πραγματικά σας ζήλευε πολύ. Ήταν μονόπλευρο αυτό ή υπήρχε ζήλια και από την πλευρά σας προς τη Μύρκα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση οι δύο άνθρωποι να είναι αναμετρημένοι αγαπημένοι και να μην ζηλεύει ένα τον άλλον. Mm. Είναι υποκριτικό αυτό. Δεν πάει να το υποστηρίξει άνθρωπο αυτό. Αλλά έχει σημασία το πώς ζηλεύει ο καθένας. Έχει να κάνει με τον χαρακτήρα από την ιδιοσυγκρασία του. Εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία που ακολουθεί τη γυναίκα μου. Ταλαιπωρία. Όχι, δεν υπάρχει ταλαιπωρία. Έχω μια άλλη αντίληψη γι' αυτά. Δηλαδή έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό των δύο διαφορετικών φύλων. Δηλαδή αλλιώς λειτουργεί ο ψυχισμός της γυναίκας και του άντρα. Η γυναίκα θα ψάξει και το τηλέφωνο, θα ψάξει το πορτοφόλι, θα πάρει και αυτό ή θα κάνει. Ο άντρας, εγώ αισθάνομαι ότι παραβιάζω πάρα πολύ την προσωπικότητα της γυναίκας μου και αρχίζω να την απαξιώνω στα μάτια μου. Εγώ. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Εγώ στο ίδιο αισθάνομαι ότι γίνομαι ρεζίλια εγώ. Ναι, δεν αισθάνομαι καλά. Δεν αισθάνομαι. Δηλαδή αισθάνομαι ότι θέλω τη γυναίκα να τη θαυμάζω, να τη λατρεύω για αυτό που είναι και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί να κάνω. Αν αρχίζω και σκέφτομαι έτσι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά για μένα και δεν χρειάζεται να ψάξω ούτε πορτοφόλι ούτε τίποτα. Και τι να ψάξει, εσύ έχει κάνει.